ήρθαν στα Χανιά προερχόμενοι από τη Νότια Ιταλία για ιατρικό τουρισμό με ένα ταξίδι προγραμματισμένο εδώ και καιρό και αναχώρησαν εσπευσμένα σήμερα το πρωί, φοβούμενοι πως λόγω της καραντίνας στην οποία έχει τεθεί η χώρα τους θα συναντήσουν εμπόδια κατά την επιστροφή τους. Η παρουσία τους, ωστόσο, έστω και για 48 ώρες, προκάλεσε μερική ανησυχία παρά το γεγονός ότι δεν προέρχονται από περιοχή με κρούσματα κορονοϊού. Έφυγαν. Έφυγαν, όχι, δεν τους διώξαμε τους ανθρώπους. Ήρθαν εντελώς νόμιμα, αναχώρησαν την Ιταλία δύο μέρες πριν. Ωστόσο, με το που έφτασαν εδώ, κηρύχθηκε η χώρα σε κατάσταση έκτασης ανάγκης και σε καραντίνα κτλ. Θορυβήθηκαν οι ίδιοι ότι ενδέχεται να έχουν προβλήματα με τον επαναπατρισμό τους. Ακύρωσαν εδώ τις επισκέψεις και έφυγαν. Το γκρουπ των Ιταλών στη διάρκεια της παραμονής του κινήθηκε οργανωμένα στην πόλη, κατέλησε σε κεντρικό ξενοδοχείο και από το πρωί της Δευτέρας, οπότε και έφτασε στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν ενήμερες οι τοπικές αρχές και ο ΕΟΔΗ. Κάποιοι θορυβήθηκαν. Το θέμα, οι άνθρωποι δεν είναι από περιοχή της Νότιας Ιταλίας, αποδεδειγμένο αυτό, το τσεκάραμε με τη βοήθεια και της αστυνομίας και των ανθρώπων που τους έφεραν. Είδαμε ότι ξεκάθαρα μιλάμε για Νότια Ιταλία χωρίς κανένα κρούσμα, μάλιστα από τη συγκεκριμένη περιοχή από την οποία κατάγονται. Επομένως δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη ανησυχία από αυτού. Οι Ιταλοί τουρίστες δεν είχαν εμφανίσει το παραμικρό σύμπτωμα, ήταν όλοι καλά στην υγεία τους και από πλευράς των αρχών τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα.